Και να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου στο Επιμελητήριο Αργολίδας, καθώς και για τα σχέδιά του, αλλά και για τον τρόπο που θα λειτουργήσει από τη νέα του θέση, κάνει λόγο αμέσως τώρα στο βίντεο που ακολουθεί ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, Κώστας Γκαργκάσουλας. Να τον παρακολουθήσουμε. Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο που έγινε στο Επιμελητήριο, με τίμησαν με την θέση του πρώτου Αντιπροέδρου, με ψήφισαν. Δηλαδή οι συνάδελφοί μου και θέλω μέσα από το κανάλι σας να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, τον κύριο Φώτη Δαμούλο, ο οποίος με πρότεινε για τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους μου που με ψήφισαν και με τίμησαν αφού με εξέλεξαν σε αυτή τη θέση. Εγώ από την πλευρά τη δική μου θα προσπαθήσω να συμβάλλω όσο το δυνατόν περισσότερο στο έργο που κάνει αυτή η διοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προασπιστούμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών μέσα από το χώρο του επιμελητηρίου. Η διοίκηση του επιμελητηρίου τα τελευταία 3 χρόνια κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. Έχει φέρει πολλά νέα προγράμματα στο επιμελητήριο, έχει μπορέσει και έχει υλοποιήσει όλα αυτά τα προγράμματα. Φυσικά έχει με πολύ μεγάλη επιτυχία έχει κάνει το 2011 έκανε την έκθεση και φυσικά προετοιμαζόμαστε για την νέα έκθεση που θα κάνουμε στο επιμελητήριο. Εγώ μέσα από τη θέση του πρώτου Αντιπροέδρου και φυσικά σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο αλλά και με όλους τους συναδέλφους της Διοικητικής Επιτροπής, διότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ότι η διοίκηση αυτή λειτουργεί ομαδικά. Και λειτουργεί ομαδικά για να μπορέσει να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία έχει βάλει σαν στόχο όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να λειτουργήσει προς το συμφέρον των επαγγελματιών και έτσι το επιμελητήριο έχει γίνει ένας ανοιχτός χώρος να μπορούν με ανοιχτές πόρτες θα έλεγα και σε συνεργασία όλων των μελών να μπορούν να μπαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βρίσκουν λύσεις. Εγώ λοιπόν από τη θέση ευθύνης του πρώτου Αντιπροέδρου του επιμελητηρίου, η οποία είναι μια θέση η οποία δημιουργεί ευθύνη προς εμένα, θα λειτουργήσω σε συνεννόηση και φυσικά σε συνεργασία και με τον Πρόεδρο και με τη Διοικητική Επιτροπή, έτσι ώστε να μπορέσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε βάλει σαν στόχο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το έργο του επιμελητηρίου.